Γεια σου, Μαριό. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη. Ναι, έχει αρκετό κρύο, στους 5 βαθμούς η θερμοκρασία αυτή την ώρα. Δεν το περίμενα. Ναι. Και δεν τύχηκες καλά. Ότι καθέμιζε έχει μόνο η σημερινή ημέρα και δεν τύχηκα καλά. Ακριβώς, Χρύσα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από την Αλεξανδρούπολη, ε. Ναι, θα μεταφερθούμε μέχρι τον Εύρο, όπου είχαμε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ένα πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα έξω από την πόλη της Αλεξανδρούπολης. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 7 άτομα, 7 μετανάστες, έπεσε πάνω σε κολόνα φωτισμού με αποτέλεσμα ουσιαστικά να κοπεί στα δύο. Μία σφοδρότατη σύγκρουση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα έτρεχε με ηλικιώδη ταχύτητα. Αποτέλεσμα αυτού ήταν και οι 7 να τραυματιστούν. Μάλιστα, οι 2 δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή. Είναι πολύ σοβαρά. Επίσης, να σημειώσουμε ότι 2 από τα άτομα αυτά εντοπίστηκαν μέσα στο Port Pagaz, ενώ χρειάστηκε φυσικά και η επέμβαση, η επιχείρηση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών. Ελπίζουμε δύο, να τα καταφέρει. 2 άνθρωποι στο Port Pagaz, το σύνολο 7 άνθρωποι στο αυτοκίνητο. Ακούγεται από την αρχή απίστευτο όλο αυτό. Και εδώ κοίτα πώς έχει γίνει. Μάλιστα. Μία άμορφη μάζα. Μάλιστα.